Η μεγαλειώδης διαμαρτυρία στο Ηράκλειο για τη σωτηρία του Βενιζέλιου προκάλεσε την ικανοποίηση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ, του Συλλόγου Εργαζομένων και της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών του Βενιζέλιου, τονίζοντας ότι η στήριξη του κόσμου τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν, στοχεύοντας σε μια ποιοτική, δωρεάν δημόσια υγεία προσβάσιμη σε όλους. Καλό θα είναι να σκέψει πάνω στα προβλήματα εδώ πέρα των εργαζομένων, γιατί τα προβλήματα των εργαζομένων απασχολούν και εμάς. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί η υγεία δεν πάει καθόλου καλά, δυστυχώς. Είμαστε από το Αρκαλοχώρι. Μας βολεύει πάρα πολύ το Βενιζέλιο, γιατί οτιδήποτε χρειαστούμε, η μαμά μου, τα αδέρφια μου, κλείνουμε το ραντεβού μας και ερχόμαστε εδώ και μας εξυπηρετούν. Είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο το Βενιζέλιο, το οποίο το χρειαζόμαστε στην Κρήτη. Εδώ εμείς είμαστε σημόπληκτοι. Είμαστε 2 χρόνια, μένει η μαμά μου στους οικίσκους. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αν θα φτιάξουμε τα σπίτια μας και θα πληρώνουμε για να μας βλέπουν οι γιατροί. Ιδιώτες. Εδώ έχει διαλύσει το σύμπαν, κοπέλα μου. Εμείς που ψηφίζουμε, τι τους ψηφίζουμε και κάνουμε. Και οι κυβερνώντες είναι απαθέστατοι. Έχουν σταματήσει τα τακτικά χειρουργεία, 10 κλινικές δουλεύουν σε οριακό σημείο. Για να κλείσει ένα ραντεβού πρέπει να περιμένεις 5 και 6 μήνες. Μπορεί να το τακτοποιήσουμε αυτό, να πάνε γιατρούς. Επιτρέπεται στην εποχή που ζούμε να μην έχουμε γιατρούς στα Βενιζέλια? Τόσα χρόνια πληρώνει ο ελληνικός λαός ασφάλιστρα. Για ποιο λόγο μας πάνε τώρα, βάζουν στη διαδικασία για να... να πληρώνουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικούς γιατρούς? Κακώς γίνονται όλα αυτά και έχει γίνει και μια ανάπτυξη στο νοσοκομείο και τώρα πάμε να καταργήσουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί? Να έρθουν οι γιατροί να δουλέψουν, να μην φεύγουν οι νέοι από τον τόπο μας. Να μην έχει ούτε γιατροί ούτε τίποτα. Όχι, να μην κλείσει, να μην κλείσει. Πιστεύω ότι θα στελεχωθεί και ότι τα λόγια του Υπουργού θα γίνουν πράξη πολύ σύντομα. Κατά τη γνώμη μου, εάν δεν γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ οικονομικά και με τα άλλες παραμέτρους που είπα, αμφιβάλλω εάν θα υπάρχουν υποψήφοι. Εν τω μεταξύ, ο απερχόμενος διοικητής Κώστας Σερζάκης εξέδωσε ανακοίνωση προχωρώντας έναν απολογισμό της ηττίας του και ευχαριστώντας τους υγειονομικούς, τους διοικητικούς, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τους διοικητές της 7ης ΥΠΕ επί των ημερών του, Λένα Μπορμπουδάκη και Νεκτάριο Παπαβασιλείου. Ένας κύκλος σήμερα κλείνει. Μια πορεία 4 χρόνων αδιάκοπης κοινωνικής προσφοράς και ευθύνης ολοκληρώνεται. Με γνώμονα πάντα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον συνάνθρωπό μας. Σε αυτή την πορεία, άξιοι και ακούραστοι συμπεραστάτες, πάντα δίπλα μου ήταν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Όλοι αυτοί που κρατούν όρθια ακόμα και τις πολύ δύσκολες και κρίσιμες στιγμές στα νοσοκομεία μας, που δίνουν καθημερινά τη μάχη για τον ασθενή. Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία μας. Το Βενιζέλιο ανταπεξήλθε με αποτελεσματικότητα στη δύσκολη περίοδο του COVID, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τερζάκης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα πτέρυγα στολίδη που εγκαινιάστηκε, στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για τις μελέτες ανακαίνησης του κεντρικού κτηρίου, στον εξυγχρονισμό και στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών.